τον καιρό και τα δημιουργικά σας σχέδια. Του Δευτέρου και Τρίτου Δεκαημέρου λίγο τελειώστε αυτό το μήνα υποθέσεις οι οποίες είναι σημαντικές, γιατί αργότερα που θα προχωρήσει ο Άρης ενδεχομένως να έχετε και κάποια μικροπροβλήματα. Τα λιονταράκια μας σήμερα προσέχετε κάποια λάθη που μπορεί να γίνουν, η οικογένεια σας απασχολεί άμεσα. Έχετε πάρα πολλά να κάνετε αυτόν τον καιρό και γενικότερα ο σύντροφός σας ή οι συνεργάτες σας απασχολούν. Προσέχετε μην κάνετε λάθη αυτόν τον καιρό και ειδικά αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεν είναι η καλύτερη μέρα για να ρυθμίσετε οικογενειακές υποθέσεις. Οι Παρθένοι μας, τα έξοδα τρέχουν βεβαίως, όμως έχετε πάρα πολλές συναντήσεις. Θα κάνετε όλο αυτό το διάστημα και θα σας πω μέχρι τότε μικρά κοντινά ταξιδάκια τα οποία θα είναι σημαντικά. Ή γενικότερα θα δείτε φίλους οι οποίοι είναι σημαντικοί αυτόν τον καιρό. Γενικότερα η κοινωνική σας ζωή θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Σήμερα ασχοληθείτε με τη δουλειά και προσπαθήστε να περιορίσετε λίγο τα έξοδά σας γιατί σας περιμένουν πολλά. Θα σας το λέω κάθε μέρα. Γιατί όλο αυτό το διάστημα και μια αγοραστική μανία θα σας πιάνει να πάρω και αυτό, να πάρω και το άλλο, αλλά και γενικότερα θα έρθουν έξω. Τέλος του χρόνου είναι, έρχονται όσο να είναι. Χες λιτσάκι μου. Πόσο σταγόνι θα βάλω. Όχι να μου πεις, να μάθεις και να μου πεις. Εκτός αν το πίνεις όλο το μπουκαλάκι μέσα. Όχι, 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 λιτσάκι μου, σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις όντως. Λοιπόν, ζυγάκια μου, είναι, μπορεί να έχετε προβληματισμούς, αλλά σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Των πρώτων ημερών είστε σε μια δράση σημαντική. Ο Άρης είναι στο δικό σας ζώδιο, προσέχετε, μην βιάζεστε. Όταν ο Άρης έρθει στο ζώδιο μας ή μας επηρεάζει, σημαίνει ότι η αδρεναλίνη ανεβαίνει, πιο γρήγορα οδηγούμε, πιο γρήγορα λέμε λόγια και αυτό μπορεί να μας μπερδέψει ενώ είναι πάρα πολύ δυνατή σεξουαλική περίοδος. Αν έχετε γενέθλια αυτές τις μέρες, τα οικογενειακά σας πρέπει να τα προσέχετε. Ηλικιωμένα ανδρικά πρόσωπα, μπαμπάδες, παππούδες, πρέπει να είστε λίγο πιο κοντά τους γιατί ίσως παραπονιόνται. Όμως σας περιμένουν πολλά θέματα στα οικονομικά. Τόσο η Αφροδίτη, όχι και ο Ερμής, όχι βέβαια για το Σαββατοκύριακο, μην συζητήσετε, αλλά γενικά τα οικονομικά είναι αυτά τα οποία θα σας απασχολήσουν, συν τα οικογενειακά. Σκορπιοί των πρώτων ημερών, αποκλείεται να μην έχετε μία συνάντηση σήμερα η οποία είναι φιλικο-ερωτική. Ενώ το Σάββατο, εάν είστε γεννημένοι προς το τέλος του Οκτώβρη, μπορεί να σπάσει, προσέχετε λοιπόν. Ενώ θα έχετε πολλές συναντήσεις, επαφές, συμφωνίες, γενικά θα είστε οι πρωταγωνιστές των πλανητικών παιχνιδιών μέσα στο χειμώνα. Μέσα στο χειμώνα θα έχετε γεγονότα τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια, μου έρχεται και η Τουρκία στο μυαλό μου που είναι Σκορπιό. Θα δούμε. Λοιπόν, τοξότες μου, κάτι κρυφό κάνετε αυτόν τον καιρό. Μην κοινολογείτε τα σχέδιά σας. Προετοιμάστε λίγο αυτά που θέλετε να κάνετε, αλλά σπεύσατε εσείς που είστε γεννημένοι από 10ου μηνός και μετά. Αυτό το δίμηνο είναι θεαματικό για εσάς, μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Ή των πρώτων ημερών που έχετε παράπονα, νομίζω ότι είναι μια καλή περίοδος για να ασχοληθείτε με την κοινωνική σας ζωή, ενώ τα οικονομικά, εντάξει, όπως όλους μας απασχολούν. Εγώ και οι των πρώτων ημερών είστε μες στην κρίνια, μην τρέχετε όταν οδηγείτε κτλ. Κτλ. Παρά το γεγονός, σας το λέω κάθε μέρα για να προγραμματίσετε, γιατί αυτό κάνει η αστρολογία. Σου φωτίζει το κομμάτι που μπορείς να σπεύσει. Προγραμματίστε λοιπόν τώρα τι θα κάνετε για το τέλος του χρόνου που είναι σημαντικό. Εάν είστε γεννημένοι 6-7 του μηνός, ένα επαγγελματικό θέμα δεν τρέχει όπως ακριβώς εσείς θα θέλετε, ενώ θα τρέξει λίγο αργότερα. Αλλά φίλοι, είναι πολύ σημαντική. Η της πρώτης μέρας έχετε συναντήσεις σημαντικές και θα δείτε ότι γεγονότα που γίνονται τώρα θα γίνουν και κατά τις 2 Δεκεμβρίου σε πολύ μεγαλύτερη, ένα πλάνο μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια γνωριμία για δουλειά, μπορεί να σας καλέσουν για δουλειά στην 1η 2 Δεκεμβρίου. Αν είναι μια γνωριμία φλερτ, δεν ξέρω πού θα πάει, πόσο θα φουντώσει τέλος πάντων. Προσπαθήστε λοιπόν να υποφεληθείτε, αλλά αυτό το μήνα κρατήστε χαμηλούς τόνους στον επαγγελματικό σας χώρο. Η Υδροχόη σας περιμένει πολύ ένα δίμηνο γεμάτο κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις, επαφές, συμφωνίες. Γενικά είστε σε μία φάση δράσης. Των πρώτων ημερών έχετε μία εξαιρετική περίοδο για να ασχοληθείτε με τα σχέδιά σας και των τελευταίων ημερών θα ασχοληθείτε
με τα πολύ προσωπικά σας θέματα, υπολογίζοντας ότι αυτό το δίμηνο, Οκτώβριος-Νοέμβριος, είναι πάρα πολύ σημαντικός για σας, για να προωθήσετε θέματα τα οποία σας απασχολούν. Ο Δίας δεν έρχεται πολλές φορές σε ευνοϊκή θέση με το ζώδιό μας. Εποφεληθείτε λοιπόν από αυτό. Τώρα είναι σε ευνοϊκή. Ναι. Ψαράκια της πρώτης μέρας αποκλείεται να μην έχετε συναντήσεις. Προσέχετε τώρα. Αυτό που γίνεται σήμερα, αύριο μεθαύριο, από 2 Δεκεμβρίου και μετά θα πάρει μια πολύ πιο, τέλος πάντων, μια μορφή πολύ πιο διευρυμένη. Προσπαθήστε λοιπόν να επωφεληθείτε και να κρατήσετε. Τα οικονομικά δεν νομίζω να πηγαίνουν τόσο καλά, ενώ δυνατοί φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν. Σήμερα μετά το μεσημέρι έρχεται η Σελήνη στο ζώδιό σας, ένα διήμερο που θα είναι αφιερωμένο σε εσάς. Παίρνω την προπο...